Σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημερωσία σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από το πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νούμερο Δόψης, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Κύριε Στυλιανίδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Ροδότση. Να είστε καλά. Στείλατε ανοιχτή επιστολή ως γνωστό στον Πρωθυπουργό, τον Άλεξ τον Τσίπρα. Λέτε χαρακτηριστικά, κύριε Πρωθυπουργέ, μην υποτιμά τους Θράκες και μην περιφερονείτε την Θράκη. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας όσον αφορά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού αλλά και την ομιλία του. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι κάθε επίσκεψη στην περιοχή είναι ευπρόσδεκτη. Πολύ δε περισσότερο όταν προέρχεται από κυβερνήτες της χώρας και δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς και στους συνεργάτες τους, στους υπουργούς δηλαδή, να διαπιστώσουν την κατάσταση μέσα στην οποία καλούνται να επιβιώσουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι επιχειρήσεις της περιοχής. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι όταν ένα κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέπτει μια περιοχή ευαίσθητη σαν την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχει την κατάλληλη προετοιμασία να συνοδεύσει το πέρασμά του από εκεί με αποτελέσματα συγκεκριμένα και μετρήσιμα. Εγώ περίμενα, για παράδειγμα, ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει τον πολλαπλασιασμό των δαπανών για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και την αύξηση του αριθμού φοιτητών που φοιτούν σε αυτό και φυσικά και την αναλογία διδασκόντων και διδασκομένων. Περίμενα να έχει κρατήσει από το μέρισμα το οποίο μοίρασε την προηγούμενη μέρα τα 270 εκατομμύρια τα οποία οφείλει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους της περιοχής από το 12% τα οποία οφείλονται στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια και τα οποία έγιναν η αιτία πάρα πολλές επιχειρήσεις να κλείσουν ή να μετακομίσουν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Περίμενα να έχει να πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την φορολόγηση των επαγγελματιών της περιοχής, οι οποίοι βέβαια καθίστανται μη βιώσιμοι, μιλώ κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για τους αγρότες της περιοχής που έχουν δει τον κλήρο τους να πολυδιασπάται, να φορολογούνται και το κόστος παραγωγής τους να εκτινάσεται σε επίπεδα τέτοια, ώστε να μην καθίστανται βιώσιμοι πλέον. Όλα αυτά έχουν, όπως καταλαβαίνετε, μαζί με τα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία έχουν εγκαταληφθεί, δημιουργήσει ένα εκρηκτικό τοπίο στη Θράκη. Δεν θέλω να είμαι αρνητικός, αλλά είμαι υποχρεωμένος να είμαι ρεαλιστής και να περιγράφω την κατάσταση ως έχει. Εμείς παλέψαμε από το 2006, κύριε Δουδοκώστη, για να φτιάξουμε το άξονα, για να μπορέσει να αναπτυχθεί η περιοχή. Σήμερα διέρχονται πάνω από 2 εκατομμύρια γιοταχή και δεν πληρώνουν τίποτα από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ενώ κάθε ένας από τους κατοίκους της περιοχής μας που μπαίνει στη Βουλγαρία πληρώνει 8 ευρώ διόδια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φορτηγά που έρχονται από τους κήπους. Δεν πληρώνουν διόδια διότι παρακάμπτουν την Εγνατία Οδό καταστρέφοντας το εθνικό δίκτυο. Δεν έχει επιβληθεί βινιέτα σε αυτούς, δεν έχει υλοποιηθεί η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με το Τσανάκαλε, την Ήμβρο και τη Σαμοθράκη προκειμένου να έρχονται τα ρο-ρο φορτηγά πάνω στην Εγνατία, δεν έχει γίνει η δεύτερη γέφυρα στον Εύρο η οποία έχει υπογραφεί επί των ημερών μας. Όλο το τοπίο θυμίζει εγκατελειμμένη η περιοχή και η πλειοψηφία των ανθρώπων λόγω της εκτείναξης της ανεργίας αναγκάζεται να μεταναστεύσει ή να φύγει στις μεγαλοπόλεις Ελλάδος για να μπορέσει να διασφαλίσει κάποια επαγγελματική προοπτική. Η ανεργία από το 7-8% που ήταν παλιότερα εκτινάχθηκε σε ποσοστά απαγορευτικά άνω του 30%. Με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται δημογραφικά η περιοχή, να αλλοιώνεται η ισορροπία μεταξύ των σύνοικων στοιχείων, να ανοίγουν οι ορέξεις παρέμβασης σε ορισμένους κύκλους της γείτονος και να ανοίγουν και ζητήματα τα οποία δεν θα έπρεπε αυτή την εποχή να ανοίγουν. Εγώ αυτό προσδοκούσα από μια επίσκεψη πρωθυπουργού και κυβέρνησης στην περιοχή μου, όχι μόνο συζητήσεις θεωρητικές και υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά πρακτικά μετρήσιμα αποτελέσματα που θα επηρεάσουν προς το καλύτερο τη ζωή των κατοίκων. Κύριε Στυλιανίδη, μπορεί τελικά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μία από τις φτωχότερες της Ευρώπης, να πάει μπροστά? Ακούστε, αν είχαμε παραιτηθεί από την ελπίδα, δεν θα ασχολούμασταν πλέον με τα κοινά. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητες. Ειλικρινά πιστεύω ότι η περιοχή μας έχει και τα φυσικά και τα επίκτητα πλεονεκτήματα να σηκώσει στην πλάτη της πραγματικά την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και να μεταβληθεί σε ορμητήριο εξωστρέφειας της ελληνικής αγοράς. Αυτό όμως προϋποθέτει πολιτικές οι οποίες θα είναι διαχρονικά και διακομματικά συνεννοημένες. Εκκρεμεί λοιπόν, και το λέω και στην επιστολή μου, εκκρεμεί από το 2014 μία πρόταση 60 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που απευθύνθηκε προς όλα τα κόμματα και ζητά τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ανάπτυξη και την ανάδειξη της Θράκης. Όλοι θεωρητικά ανταποκρίθηκαν θετικά. Στην πράξη όμως η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κινήσεις που να δείχνουν ότι το πιστεύει
και ότι το υιοθετεί αυτό το τρόπο σκέψη. Πιστεύω ότι πρέπει εκεί να επιμείνουμε. Θεωρώ δηλαδή ότι καλός πολιτικός και καλό κόμμα δεν είναι αυτός ο οποίος αντιπαραθύθεται υβριστικά με τον αντίπαλό του. Αυτός που κατηγορεί τους αντιπάλους του. Αλλά είναι αυτός που παράγει αποτελέσματα για το λαό και για την κοινωνία και για την οικονομία και για την πατρίδα. Έλα λοιπόν να συνεννοηθούμε, λέμε τον κύριο Τσίπρα, να συνεννοηθούμε πάνω στα ζητήματα της Θράκης τουλάχιστον. Και χαίρομαι που αυτήν την λογική, την οποία ανέδειξα μέσα από την επιστολή μου, την έχουν υπερασπιστεί και οι τέσσερις πολίτες της Θράκης, και οι παραγωγικοί φορείς της Θράκης, και οι αυτοδιοικητικοί φορείς της Θράκης σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, αλλά και ένα μεγάλο μέρος, όπως θα δείτε σήμερα στον Αθηναϊκό τύπο, της κεντρικής, θα έλεγα, μερίδας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, πολλές εφημερίδες σήμερα και κανάλια κάποια φιλοξενήσαν την άποψη αυτή και της δώσαν τη δυνατότητα να ακουστεί. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί. Αν δεν το πράξει, θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι θα επακολουθεί στην περιοχή. Κανένας πρωθυπουργός και καμία κυβέρνηση πλέον δεν μπορεί να υποτιμά την νοημοσύνη των Θρακιωτών και να υποτιμά επίσης και την Θράκη. Η Θράκη έχει την ανάγκη βεβαίως κεντρικής κυβέρνησης. Αλλά δεν μπορεί να τη θυμούνται κάθε φορά όταν τους τη θυμίζει η τουρκική προκλητικότητα και παρεμβατικότητα στην περιοχή, ούτε να τη θυμούνται μόνο όταν θέλουν να αλλιεύσουν ψήφους. Η Θράκη μπορεί να σηκώσει την πλάτη της στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και την εξωστρέφεια της ελληνικής πολιτικής. Αυτό όμως θα το κάνει μόνο αν οι κεντρικές κυβερνήσεις και ιδιαίτερα αυτή η κυβέρνηση σεβαστούν την περιοχή και τους κατοίκους της. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ.